Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και τη γνωστή καραμέλα της επιτάχυνσης στην απονομή της δικαιοσύνης, η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει το μαύρο άσπρο, κατά την προσφυλή της βέβαια τακτική, για ένα νομοσχέδιο που έρχεται να ολοκληρώσει το έγκλημα του νέου δικαστικού χάρτη. Αποδεικνύεται έτσι ποιους πολίτες έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση όταν διαστόματος πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κομποριμονούσε λέγοντας ότι ο πολίτης καταφεύγοντας τη δικαιοσύνη θα βρίσκει πραγματικά και πολύ πιο γρήγορα το δίκιο του. Γιατί προφανώς δεν εννοεί τους εργαζόμενους, δεν εννοεί τον ελληνικό λαό, που βλέπουν με ένα ακόμα νομοσχέδιο να κοστίζει ακόμα περισσότερο σε χρόνο και χρήμα η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, με την αύξηση των παραβόλων, την επέκταση της υποχρεωτικής προσφυγής σε εξοδικαστικούς κοστοβόρους μηχανισμούς, την αναγκαστική μετακίνηση χιλιομέτρων και ούτω καθεξής. Δεν εννοεί τους χιλιάδες μικρούς αυτοαπασχολούμενους μισθωτούς ασκούμενους δικηγόρους που σήμερα λιγότερο από μια εβδομάδα πριν την έναρξη του δικαστικού έτους δεν ξέρουν πού και πότε θα δικάσουν. Αλλά και αύριο με την υλοποίηση αυτής της αντιδραστικής μεταρρύθμισης θα είναι αναγκασμένοι να διανύουν χιλιόμετρα ακόμα και να πρέπει να βρίσκονται σε δύο διαφορετικά σημεία την ίδια ώρα. Ειδικά στην Αττική. Δεν εννοεί τους χιλιάδες δικαστικούς υπαλλήλους που θα γίνονται κυριολεκτικά λάστιχο μέσα σε απαράδεκτα κτίρια με ανεπαρκείς υποδομές. Γιατί αν ενδιαφερόταν για αυτούς η κυβέρνηση θα εξασφάλιζε, όπως επανειλημμένα έχει τονίσει, διεκδικεί και προτείνει το ΚΚΕ, την ίδρυση ειδικών δικαστηρίων για εντοπισμένες λαϊκές ανάγκες που απαιτούν ιδιαίτερη μέριμνα, ταχύτητα, όπως είναι τα οικογενειακά δικαστήρια, ειδικά δικαστήρια για θέματα εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών κινδύνων, προστασίας του περιβάλλοντος και άλλα. Θα καταργούσε παράβολα, τέλη, κάθε οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων που αναγκάζονται να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Θα έπαιρνε μέτρα για φτηνές ή και δωρεάν μετακινήσεις των εργαζομένων για την πρόσβαση σε μακρινές δικαστικές υπηρεσίες, συχνότερα δρομολόγια ώστε να εξασφαλίζεται επιστροφή αυθημερών και να μην απαιτούνται έξοδα διανυκτέρευσης, παραδείγματος χάρη στην περίπτωση των νησιών. Δεν θα προχωρούσε σε συγχωνεύσεις που αυξάνουν την οικονομική επιβάρυνση, προκαλούν μεγάλη ταλαιπωρία σε εργαζόμενους, σε δικηγόρους, σε δικαστικούς υπαλλήλους και άλλους, με καθημερινές μεγάλες αποστάσεις πολλών χιλιόμετρων και ειδικά σε νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές. Θα προχωρούσε σε άμεσες προσλήψεις, κάλυψη όλων των κενών θέσεων σε δικαστικούς υπαλλήλους με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα. Θα διέθετε πόρους για τη βελτίωση όλων των κτηριακών και εν γέννη υλικοτεχνικών υποδομών στα δικαστήρια της χώρας. Κτίρια σύγχρονα, ευρύχωρα, ασφαλή, με αντισεισμική, αντιπυρική και αντιπλημμυρική θωράκιση, εξασφάλιση κάθε αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής από ηλεκτρονικά συστήματα και μηχανοοργάνωση μέχρι αναλώσιμα κλπ. Όμως όλα αυτά δεν χωράνε στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα προαπαιτούμενα, βλέπετε, του Ταμείου Ανάκαμψης, στον κρατικό προϋπολογισμό που ταΐζει μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά βέβαια και τους νατοϊκούς εξοπλισμούς. Γιατί δυστυχώς όλα αυτά είναι οι προτεραιότητες αυτής εδώ της κυβέρνησης. Και με αυτές τις προτεραιότητες στην πραγματικότητα συμφωνούν, πρέπει να το πούμε αυτό, όλα τα υπόλοιπα κόμματα εδώ μέσα,
παρά τους μεγάλους λόγους που βγάζουν εδώ μέσα. Γι' αυτό άλλωστε σχεδόν με ένα στόμα σας κατηγορούν μόνο για προχειρότητα και βιασύνη όλοι τους. Οι πολίτες που σας ενδιαφέρουν είναι μόνο οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Είναι οι τράπεζες, είναι τα funds που τρίβουν τα χέρια τους και με αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί επιταχύνεται τη δημιουργία ειδικών και αποτελεσματικών τμήματων με εξειδικευμένους δικαστές για τις υποθέσεις επενδυτικού ενδιαφέροντος. Γιατί διευκολύνεται τους πληστηριασμούς, το άρπαγμα δηλαδή της λαϊκής περιουσίας από τα κοράκια. Γιατί με τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις δικαστηρίων διατηρείται την υποστελέχωση και ενισχύεται την εντατικοποίηση στους εργαζόμενους στον χώρο της δικαιοσύνης, εξοικονομώντας πόρους για να στηρίξετε πάλι επιχειρηματικούς ομίλους. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στην Επιτροπή της Βουλής είπατε προκλητικά ότι το νομοσχέδιό σας είναι και κοινής αποδοχής, ότι κανείς δεν διαμαρτύρεται. Όσο όμως κι αν προσπαθείτε να επιβάλλετε με όλα τα μέσα που διαθέτετε σιγή νεκροταφείου, οι χιλιάδες εργαζόμενοι που διαδήλωναν πριν λίγες μέρες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι μαζικές κινητοποιήσεις σε γειτονιές για να προστατευτούν λαϊκά σπίτια, οι κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, των γονιών, των μαθητών για τα χιλιάδες προβλήματα μιας ακόμα σχολικής χρονιάς, μάλιστα τολμήσατε να ρίξετε χημικά ακόμα και σε παιδιά. Δεν θα σας αφήσουν όλοι αυτοί σε κλωροκλαρί. Όσο και αν προσπάθησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ να πείσει ότι με την πολιτική σας θα καταφέρετε να συνδέσετε την ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας με την αύξηση των λαϊκών εισοδημάτων, με μια βελτίωση τέλος πάντων της θέσης του λαού, πόσο μάλλον με τη μείωση των ανισοτήτων, όπως ακούσαμε, η πραγματικότητα σας διαψεύδει πανηγυρικά. Μιλάμε βέβαια για την πραγματικότητα που ζει η μεγάλη πλειοψηφία εκεί έξω και όχι την εικονική πραγματικότητα που εσείς παρουσιάζετε με τη βοήθεια πάντα και μέσων ενημέρωσης που σας λιβανίζουν, στον οποίον τις ερωτήσεις δέχτηκε επιλεκτικά να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση. Λογικό. Αυτή η πραγματικότητα, τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων του μόχθου της χώρας μας, της νεολαίας, διατρανώθηκαν το περασμένο Σάββατο όμως στη Θεσσαλονίκη, στους δρόμους της. Και επειδή βρέθηκα στο συλλαλητήριο αυτό των εργατικών σωματείων, των συλλόγων των συνταξιούχων, άλλων μαζικών φορέων, επιτρέψτε μου να μεταφέρω εδώ μέσα κάποια από αυτά. Οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων, αντί για καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας που τάζεται με αξιοπρεπείς αυξήσεις σε μισθούς και συλλογικές συμβάσεις, βλέπουν το μισθό τους να είναι πολύ μειωμένο σε σχέση με το 2010. Και αυτό την ώρα που η ακρίβεια σήμερα σπάει κόκαλα. Και σταματήστε επιτέλους να αναφέρεστε επιλεκτικά μόνο στον κατώτατο μισθό. Γιατί αυτό που είναι ενδεικτικό είναι ο μέσος μισθός ο οποίος βρίσκεται στον πάτο. Και είναι να απορεί κανείς πώς πιστεύετε ότι θα τον αυξήσετε αν δεν επαναφέρετε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αν δεν επαναφέρετε τις τριετίες μιας δεκαετίας που έχετε κλέψει από τους εργαζόμενους. Αντί για αυτά, εσείς ακόμα και το επίδομα ανεργίας το μετατρέπετε σε ένα εργαλείο εκβιασμού των ανέργων για την αποδοχή οποιασδήποτε θέσης εργασίας χωρίς δικαιώματα. Υπάρχουν βέβαια και πιο ειδικά προβλήματα, όπως των εργαζομένων διανομέων, των τελιβεράδων στην e-food και τη Volt, τους οποίους συνάντησα εκεί στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ζητούν τα αυτονόητα, όπως αξιοπρεπείς αμοιβές, να δουλεύουν με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας με ευθύνη του εργοδότη, για να πάψουν να θρηνούν κάθε τόσο νεκρούς και σακατεμένους συναδέρφους τους. Και βέβαια την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Κάτι που έπρεπε να το είχατε κάνει από χτες και όχι σήμερα ή αύριο.
Σας λέμε κάντε το έστω τώρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση. Εκεί ήταν για μια ακόμη φορά, συνεχίζοντας τον αγώνα τους, οι απολυμμένοι πλέον εργάτες της ΛΑΡΚΟ, που έχουν βιώσει όσο κανείς άλλος την κοροϊδία από αυτή την κυβέρνηση. Από όσα τάζατε, τίποτα δεν επαληθεύτηκε. Το μόνο που καταφέρατε ήταν να κλείσετε τη μοναδική βιομηχανία σιδηρονικελίου στην Ευρώπη μετά από 60 χρόνια, αφού πρώτα σπαταλήσατε εκατομμύρια χώρια τα διαφυγόντα κέρδη, τα οποία θα υπήρχαν αν λειτουργούσε η επιχείρηση αυτά τα χρόνια. Και τώρα έχετε τους εργαζόμενους απολυμμένους και τη ΛΑΡΚΟ ξέφραγο αμπέλι, με τον κίνδυνο και ενός βιομηχανικού ατυχήματος να είναι υπαρκτός. Ακούστε τις προειδοποιήσεις τους και πάρτε μέτρα. Και δώστε λύση στο πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης που έχουν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, αφού μόνο ελάχιστοι έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να ενταχθούν στα προγράμματα απασχόλησης λόγω του μπάχαλου που έχουν διαμορφώσει οι δικές σας αποφάσεις. Κάντε το ελάχιστο. Διασφαλίστε τώρα ότι κάθε εργαζόμενος θα έχει έστω 1.000 ευρώ το μήνα εισόδημα μέχρι να αρχίσει να πληρώνεται από τα προγράμματα. Εκεί, στο μεγάλο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, ήταν ακόμα, δίνοντας δυναμικό παρόν, οι απόμαχοι της δουλειάς, οι συνταξιούχοι, τους οποίους εμπέζεται ξεδιάντροπα με δήθεν αυξήσεις έως 2,5% την ώρα που αυτά που τους έχετε πάρει είναι πολλαπλάσια. Μόνο τις τεράστιες αυξήσεις στα φάρμακα να δει κανείς καταλαβαίνει. Ακούστε, οι συνταξιούχοι δεν ζητούν ελεημοσύνες. Ζητούν τα δώρα που τους έχετε περικόψει όλοι, όλες οι κυβερνήσεις. Ζητάνε άμεσες πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις με ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς, τα αναδρομικά, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, καταβολή του 70% στις συντάξεις της χειρίας. Αυτά είναι που πρέπει να κάνετε, γιατί τα δικαιούνται, γιατί τα έχουν δουλέψει και έχουν πληρώσει γι' αυτά. Εκεί ήταν και οι εκπαιδευτικοί, μαζί με γονείς και μαθητές, οι οποίοι ετοιμάζονται για το αυριανό πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς. Και αυτό το πρώτο κουδούνι θα βρει τους μαθητές στιβαγμένους σαν σαρδέλες σε τάξεις. Αυτή θα είναι η εικόνα στα σχολεία με τις μαζικές συγχωνεύσεις τμήματων που αποφασίσατε. Τώρα, αν σε αυτά τα τμήματα υπάρχουν παιδιά με διαγνώσεις που χρειάζονται και παράλληλη στήριξη, αν οι αίθουσες είναι κλουβιά, αν πραγματικά δυσχεραίνεται πραγματικά και δραματικά η εκπαιδευτική διαδικασία, λίγο σας ενδιαφέρει. Το λιγότερο που έχουμε να σας πούμε πάλι είναι πάρτε πίσω αυτές τις συγχωνεύσεις, σταματήστε να παίζετε με τη μόρφωση των παιδιών μας. Αντίστοιχη η κατάσταση και στα ΕΠΑΛ, όπου η μη έγκριση ολιγομελών τμήματων εξαφανίζει ειδικότητες και τομείς σε πάρα πολλά σχολεία, αφήνοντας χιλιάδες μαθητές στον αέρα. Και βέβαια, τα σχολεία ανοίγουν αύριο με αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν με πενιχρά εισοδήματα και σε αρκετές περιπτώσεις να παραμένουν ακόμα άστεγοι. Και μιλάμε για τους ανθρώπους που πασχίζουν να μορφώσουν τα παιδιά μας. Και πριν μας πείτε πάλι για τους διορισμούς που κάνατε, ξέρετε πάρα πολύ καλά πως είναι σταγόνα στον ωκεανό. 10.000 μόνιμοι διορισμοί ήταν πέρσι, όταν χρειάστηκαν 56.000 αναπληρωτές. Αντί να λύσετε αυτά τα κρίσιμα προβλήματα, εσείς το χαβά σας. Όλος ο καημός σας είναι πώς θα βάλετε τις οικογένειες να πληρώνουν για δίθεν ζημιές που κάνουν τα παιδιά σε σχολεία, που κατά τα άλλα είναι τιμόρροπα, που δεν έχουν περάσει καν σεισμικό έλεγχο, που πλημμυρίζουν με την πρώτη βροχή, όπως προχθές στη Νέα Φιλαδέλφεια, και πώς θα βάλετε στο παιχνίδι και τους διάφορους χορηγούς που, όπως είναι γνωστό, πάντα προσδοκούν ανταλλάγματα. Βέβαια, για τις χορηγίες τους, όπως ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό να λέει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε και στην υγεία. Εξαγγείλατε
με την πανοκρουσία στη θέσπιση οικονομικού κινήτρου για την προσέλκυση και παραμονή γιατρών στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας σε άγονες και προβληματικές περιοχές. Ούτε λίγο ούτε πολύ το παρουσιάσατε σαν κοσμογονία, σαν απόδειξη ότι η κυβέρνησή σας έχει προτεραιότητα την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Μιλάτε για τριπλασιασμό έως και εξαπλασιασμό του οικονομικού κινήτρου που έπαιρναν οι γιατροί μέχρι τώρα. Τι δε λέτε, ότι επιδεινώνετε τους όρους παροχής αυτού του κινήτρου. Τι προβλεπόταν έως την έκδοση της νέας κοινής υπουργικής απόφασης. Άλλο που εσείς αλλά και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις ποτέ δεν το εφαρμόσατε και εξαπατήσατε τους γιατρούς που εργάζονται στις δημόσιες μονάδες υγείας αυτών των περιοχών. Προβλεπόταν ότι τον πρώτο χρόνο υπηρεσία σε μια άγονη νησιωτική περιοχή, στη Λέρο για παράδειγμα, ο γιατρός παίρνει προσάξιση στο βασικό μισθό 15% αναδρομικά για όλο το χρόνο, με κλιμακωτή αύξηση του ποσοστού αυτού από 15% σε 25% για το δεύτερο χρόνο, 40% για τον τρίτο χρόνο, 50% μετά την συμπλήρωση των τριών χρόνων. Τους εξαπατήσατε και τώρα τους ζητάτε να σας πούν και ευχαριστώ. Αυτή την προσάυξηση δεν τη δίνετε στο βασικό μισθό που παίρνει ένας γιατρός το 2024, αλλά ακούστε, στο βασικό μισθό του 1983. Ένας γιατρός το 1983 έπαιρνε 75.000 δραχμές τότε. Τον τότε μισθό τον μετατρέπεται σε ευρώ σήμερα, δηλαδή 220 ευρώ, και υπολογίζατε την προσάυξηση σε αυτά τα 220 ευρώ. Δηλαδή το οικονομικό κίνητρο του 2024 για να πάει ένας γιατρός να δουλέψει σε μια νησιωτική περιοχή είναι 33 ευρώ το μήνα. Έρχεστε τώρα και αντί να αποκαταστήσετε τα πράγματα, να μπει τέλος στην κοροϊδία, και δίνεται 200 ευρώ το μήνα σαν κίνητρο προσέλκυσης, τα 600 είναι μόνο για κάποιες ειδικότητες, λες και οι κάτοικοι στις άγονες και νησιωτικές περιοχές έχουν ανάγκη μόνο από κάποιες ειδικότητες γιατρών και όχι από όλες τις ειδικότητες. Και μάλιστα εξαιρείται και περιοχές που έχουν προφανή χαρακτηριστικά άγονης περιοχής, παράδειγμα το Κέντρο Υγείας Ερυθρών, αλλά και άλλες. Πριν προβλεπόταν ότι όλοι οι γιατροί που εργάζονται στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας μιας περιοχής που έχει χαρακτηριστεί άγονη σύμφωνα με τα γεωγραφικά, τα πληθυσμιακά και τα λοιπά κριτήρια δικαιούνταν το επίδομα. Με τη νέα ΚΙΑ εξαιρούνται σε ορισμένες περιπτώσεις δομές υγείας σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστικά άγονες και δυσπρόσιτες. Τέλος, το ποσό που δίνεται δεν αυξάνεται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας σε μια άγονη, δυσπρόσιτη, νησιωτική περιοχή. Λέτε 200 ευρώ ανεξάρτητα αν ένας γιατρός δουλεύει ένα χρόνο ή δουλεύει για 10 συνεχή χρόνια εκεί. Γι' αυτό λέμε ότι βαφτίζεται το κρέας ψάρι. Δεν είναι βέβαια μόνο το οικονομικό κίνητρο. Είναι οι συνθήκες εργασίας, είναι η εντατικοποίηση, η έλλειψη σε υποδομές, σε προσωπικό όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, γιατί ένα νοσοκομείο για να λειτουργήσει χρειάζεται και νοσηλευτές και τραυματιοφορείς και βοηθούς θαλάμου. Ένας γιατρός για να βγάλει διάγνωση, να θεραπεύσει, χρειάζεται εργαστήρια, υποδομές, τόσα πράγματα. Αυτά ούτε σας περνάνε από το μυαλό. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, τα πραγματικά προβλήματα που εσείς όχι απλά δεν τα λύνετε, αλλά τα επιτείνετε με την πολιτική σας. Και φυσικά είναι η ακρίβεια, είναι το στεγαστικό, είναι τα προβλήματα της πολιτικής προστασίας. Και εδώ μια από τα ίδια. Αντί για κατάργηση του ΦΠΑ και των άλλων δυσβάσταχτων φόρων στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως τα τρόφιμα και την ενέργεια, εσείς επιλέγετε τη μείωση φόρων και εισφορών που τελικά θα ωφελήσει μόνο την πολύ μεγάλη εργοδοσία που ζητά ακόμα πιο φθηνή εργατική δύναμη.
αντί για κρατικά προγράμματα εξασφάλισης εργατικής, λαϊκής, φοιτητικής στέγης, προωθείται δοκιμασμένα προγράμματα για ελάχιστους που θα πληρωθούν ξανά από τις τσέπες του λαού μας, ενώ είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των τραπεζών και των κατασκευαστικών ομίλων. Αντί για ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας με έμφαση στην πρόληψη, εσείς αξιοποιείτε τις καταστροφές που η ίδια η πολιτική σας, η πολιτική του κόστους ωφέλους δηλαδή, προκαλεί ως ευκαιρία για νέες business. Μάλιστα, στο όνομα της ατομικής ευθύνης, προωθείτε τη γενίκευση της υποχρεωτικής ασφάλισης ακινήτων την ώρα που η κρατική ευθύνη δεν μπορεί να ανακόψει μια πυρκαγιά να φτάσει στον αστικό ιστό της πρωτεύουσας. Προσέξτε, εμείς δεν σας κατηγορούμε κυρίως για ανικανότητα, παρόλο που καθόλου δεν αρνούμαστε ότι μπορεί να υπάρχει και μπόλικη τέτοια ανικανότητα και στην κυβέρνησή σας και στους υπουργούς σας. Το κύριο όμως είναι ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν συνειδητές πολιτικές επιλογές που θυσιάζουν τις ανάγκες του ελληνικού λαού στο βωμό των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αντιλαϊκών προαπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης, της περαιτέρω επίσης εμπλοκής της χώρας μας στους αμερικανοατολικούς σχεδιασμούς και την πολεμική σας εμπλοκή, παίζοντας τη ζωή του λαού τελικά κορώνα γράμματα. Και δεν υποτιμάμε καθόλου τη διαδικασία μετατροπής της ευρωπαϊκής οικονομίας σε πολεμική, το κόστος της οποίας το πληρώνουν ήδη πολύ ακριβά όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί και μέσα σε αυτούς περισσότερο ο ελληνικός λαός, με τις αυξήσεις στις πολεμικές δαπάνες, τις οποίες βέβαια η κυβέρνησή σας έχει απογειώσει. Και θα πληρώσουν ακόμα περισσότερο οι λαοί, όπως ξεκάθαρα προκύπτει από την περιβόητη έκθεση Ντράγκη που δημοσιοποιήθηκε χτες. Η έκθεση Ντράγκη χτυπάει καμπανάκι. Αύξηση των επενδύσεων στην πολεμική βιομηχανία, λέει, για να αναβαθμιστεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μαζί και ο γεωπολιτικός της ρόλος. Σε συνθήκες που κλιμακώνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο σύστημα, προφανώς μεγαλώνουν και οι πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρο και κολαούζω τον ΗΠΑ. Σε απλά ελληνικά, όσα περιγράφει η έκθεση προμηνύουν νέα δεινά για το λαό μας, για τους λαούς, επιβεβαιώνουν ότι ο κίνδυνος μιας γενικευμένης πολεμικής ανάφλεξης είναι πιο ορατός από ποτέ. Ήδη η μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας σε πολεμική γίνεται με καταιγιστικούς ρυθμούς, εκβιάζοντας τους λαούς να αποδεχτούν νέες θυσίες μόνο και μόνο για να ανταποκριθεί το μεγάλο κεφάλαιο στις προκλήσεις από την όξυνση των ανταγωνισμών παγκόσμια για τη μοιρασιά της Λίας. Μάλιστα, ο Ντράγκη προτείνει και ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ που θα χρηματοδοτεί την ευρωπαϊκή οικονομία με επιπλέον 750 έως 800 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ποιος θα τα πληρώσει? Οι λαοί της Ευρώπης βέβαια, με νέους φόρους και περικοπές κρατικών δαπανών, ακόμα και για στοιχειώδεις ανάγκες, αλλά και με νέα κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε για να προειδοποιούμε κυρίως τον ελληνικό λαό και πολύ περισσότερο για να οργανώνουμε την πάλη του. Αν κάτι αποδεικνύεται, είναι ότι αυτό το ευρωπαϊκό ιμπεριαλιστικό οικοδόμημα μόνο χειρότερο μπορεί να γίνεται για τους λαούς. Τόσο χειρότερο που τώρα τους οδηγεί και σε μια νέα πολεμική σύραξη και εμπλοκή για τα συμφέροντα μεγάλων μονοπωλίων. Όλες αυτές οι συνειδητές επιλογές και για την κυβέρνησή σας συναντούν ολοένα και μεγαλύτερη αμφισβήτηση μέσα στον ίδιο το λαό, που βιώνει καθημερινά όλες αυτές τις συνέπειες.
Αρκετοί είναι αυτοί που έχουν πάρει ήδη την απόφαση και συμμετέχουν στους αγώνες που αναπτύσσονται. Πολλοί όμως και πολύ περισσότεροι ακόμα θα το κάνουν αυτό αύριο, το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτή είναι η γνήσια εργατική λαϊκή αντιπολίτευση στην πολιτική σας, που δεν μπορούν φυσικά να την εκφράσουν ούτε τα κόμματα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, τα οποία ακριβώς λόγω των μεγάλων αμαρτιών τους και του παρελθόντος και του παρόντος βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκονται και εκπέμπουν αυτή την αποκρουστική εικόνα εκφυλισμού. Ούτε φυσικά μπορούν τη δυσαρέσκεια να εκφράσουν τα διάφορα ακροδεξιά μορφώματα όπως του Βελόπουλου και των άλλων, που εκτός από λαϊκίστικα σόου και μεγάλες κουβέντες μέσα στη Βουλή είναι εντελώς ανύπαρκτα εκεί που ζει, παλεύει και αγωνίζεται ο λαός μας. Μπορεί όμως να την εκφράσει το ΚΚΕ και θα το κάνουμε, να είστε βέβαιοι, πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά και μέσα και έξω από τη Βουλή, μέσα στους δρόμους, μέσα στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στους χώρους μάθησης. Γιατί το ΚΚΕ είναι εδώ, είναι παντού και δεσμεύεται να μην σας αφήσει σε χλωρό κλαρί όσο υλοποιείτε αυτή την εγκληματική πολιτική. Γιατί από παντού αποδεικνύεται πως το κρίσιμο ζήτημα σήμερα είναι να ανοίξει επιτέλους ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος για τη χώρα, για το λαό μας, με τον ίδιο το λαό να ζει ειρηνικά, να βρίσκεται, να δουλεύει, να μορφώνεται, να είναι υγιής μένα σε ένα πραγματικό γνήσιο εργατικό κράτος, συμμετέχοντας ο ίδιος όχι εικονικά όπως τώρα, αλλά πραγματικά και ουσιαστικά στις αποφάσεις που αφορούν την τύχη του, το παρόν και το μέλλον του. Σας ευχαριστώ.